Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ παρέα και πάλι για ένα ακόμη βράδυ Δευτέρας, Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου σήμερα, και κοντά σας είναι η εκπομπή Πρώτος Σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Όπως πάντα στις 9 η ώρα βράδυ Δευτέρας εδώ είμαστε παρέα και θα μιλήσουμε για την αθλητική επικαιρότητα. Προερχόμαστε από μια εβδομάδα όπου ήταν πάρα πολύ γεμάτη όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα και φυσικά πολύ γεμάτη όσον αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και το έχουμε ξαναπεί ότι οι πέμπτες πλέον θα είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο άκρως ενδιαφέρουσες και πάρα πολύ γεμάτες, με την ταυτόχρονη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στους ομίλους, στη φάση των ομίλων του Europa League, αλλά και του ΠΑΟΚ στη φάση των ομίλων του Europa Conference League. Και έτσι ήταν η προηγούμενη Πέμπτη, η πρώτη Πέμπτη έτσι, με τις υποχρεώσεις και των τεσσάρων αυτών ελληνικών ομάδων, η πρώτη αγωνιστική στους ομίλους των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, γιατί είχαμε και την πρεμιέρα του Champions League την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτά των ελληνικών ομάδων. Θα δούμε και τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αλλά πρώτα θα πούμε πως αυτή τη στιγμή ξεκίνησε το πολύ μεγάλο ντέρμπι αυτής της πέμπτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League. Ένα μεγάλο δευτεριάτικο ντέρμπι έχει το πρόγραμμα και δεν είναι άλλο φυσικά από το κλασικό αθηναϊκό ντέρμπι, από το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου, το οποίο ξεκίνησε με καθυστέρηση μερικών λεπτών για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο, όπως διαβάζω εδώ. Η ομάδα της ΑΕΚ δήλωσε πως δεν θα κατέβει να αγωνιστεί στο παιχνίδι εάν οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού απλώσουν ένα πανό το οποίο ουσιαστικά εξέφραζε την αλληλεγγύη των οπαδών του Παναθηναϊκού στους οργανωμένους οπαδούς της Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Και καταλαβαίνετε πόσο πολύ προσβλητικό θεωρήθηκε αυτό για την ομάδα της Ένωσης, πόσο μάλλον όταν ένα μήνα πριν περίπου είχαν γίνει όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα, τα επεισόδια με τους οπαδούς της Δυναμό Ζάγκρεμπ που οδήγησαν και στο θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη, του οπαδού της Ένωσης. Το πανό αυτό απλώθηκε τελικά, όπως διαβάζω. Η ομάδα της ΑΕΚ, οι άνθρωποι της ΑΕΚ συγκέντρωσαν τους παίχτες και αποχώρησαν μέχρι το πανό αυτό λίγα λεπτά μετά να μαζευτεί από τους φίλους του Παναθηναϊκού και η ΑΕΚ να επιστρέψει στο γήπεδο για να ξεκινήσει ο αγώνας. Επομένως, έστω και με κάποια λίγα λεπτά καθυστέρηση, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και θα έχουμε live ενημέρωση. Εδώ θα κοιτάμε πώς εξελίσσεται αυτή η αναμέτρηση. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό για την εξέλιξη του πρωταθλήματος, έστω και αν βρισκόμαστε ακόμη στην πέμπτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη το 3-3, χρωστάει και ένα παιχνίδι, θυμίζω, και θα ήθελε πάρα πολύ στην πρώτη του μεγάλη δοκιμασία τη φετινή χρονιά στην Ελλάδα να συνεχίσει το απόλυτο, να κάνει δηλαδή το 4-4 και να συνεχίσει να βρίσκεται στο κατόπι του Ολυμπιακού πάντα έχοντας και ένα παιχνίδι ακόμη να δώσει. Και για την ΑΕΚ είναι επίσης πολύ σημαντικό, ξαναλέω, στο και αν βρισκόμαστε στην αρχή, γιατί η Ένωση, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα και την προσπάθεια αυτή να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της μετά το τίτλο και το double που κατέκτησε την περσινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει με 2 ισοπαλίες στα πρώτα 3 παιχνίδια και μόλις μία νίκη. Θυμίζω ότι παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία και στον Ολυμπιακό, βέβαια, στο ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας, αλλά και στον Πανσεραϊκό. Το παιχνίδι με την ομάδα των Σερών θεωρήθηκε ιδιαίτερα μεγάλο στραβοπάτημα για την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα. Και για την ΑΕΚ καταλαβαίνετε πως είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το γήπεδο της Λεωφόρου. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση ήδη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης μένει πολύ πίσω στην κούρσα για τον τίτλο και για τη μάχη των πρώτων θέσεων. Στο 6ο λεπτό βρίσκεται
αυτή η αναμέτρηση αυτή τη στιγμή. Και όπως διαβάζω εδώ, έχει κάνει νωρίς-νωρίς αλλαγή αναγκαστική ο Παναθηναϊκός, αλλαγή κεντρικού αμυντικού, αφού έχει αποχωρήσει ο Μάγνουσον λόγω τραυματισμού. Μόλις το πρώτο λεπτό, μόλις λίγο μετά τη σέντρα, βλέπω εδώ, και τη θέση του πήρε ο Κροάτης διεθνής, ο Τιν Γετβάη. Βεβαίως να πούμε πως οι δύο ομάδες μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι, μπαίνουν σε αυτή την αναμέτρηση με την ψυχολογία στα ύψη, γιατί προέρχονται από δύο τεράστιες ευρωπαϊκές νίκες την εβδομάδα που μας πέρασε. Γενικότερα ήταν σπουδαία για το ελληνικό ποδόσφαιρο η πρώτη αυτή αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Είχαμε 3-4, 3 νίκες σε 4 αγώνες για τις ελληνικές ομάδες. Μόνο ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να επικρατήσει και αυτός της Freiburg και να κάνει ένα φοβερό 4-4 για τις ελληνικές ομάδες. Αλλά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ προέρχονται από πραγματικά πολύ σπουδαία ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Αν το διπλό του ΠΑΟΚ στη Φινλανδία κόντρα στην Ελσίνκη λίγο πολύ ήταν ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, αν και ο δικέφαλος δυσκολεύτηκε για να φτάσει σε αυτή την νίκη, που είναι πολύ σημαντική βέβαια και για αυτόν στην οικονομία του ομίλου του. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μόνο δεδομένο δεν ήταν ότι θα ξεκινούσαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στους ομίλους του Europa League. Μάλιστα δεν ήταν καν φαβορή στα παιχνίδια τους. Ο Παναθηναϊκός υποδεχόταν τη Villarreal στο ΆΚΑ και η ΑΕΚ είχε μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή στην Αγγλία κόντρα στην Brighton, κόντρα στην ομάδα που σύμφωνα με τον Αλμέιδα, και νομίζω λίγοι θα διαφωνήσουν μαζί του, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στον κόσμο μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής Ένωσης. Είχαμε πει και από εδώ, όταν έγινε γνωστή κλήρωση των ελληνικών ομάδων, ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο. Βεβαίως είπαμε πως καμιά ομάδα ούτε αποκλείστηκε, ούτε προκρίθηκε από την μέρα που γνωστοποιούνται οι αντίπαλοι της σε μια φάση ομίλων. Πρώτα πρέπει να δούμε τι θα δείξει κάθε ομάδα στο χορτάρι και πώς θα έρθουν τα πράγματα και τα δεδομένα στα 6 παιχνίδια που έχει να δώσει. Και βλέπετε τώρα ότι πέρασε μόλις μία αγωνιστική και τα δεδομένα μοιάζουν να έχουν αλλάξει. Δηλαδή με τα αποτελέσματα που και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πήρανε στην Ευρώπη, και πάλι είναι πολύ νωρίς, καμιά ομάδα δεν προκρίθηκε, ξαναλέω, ούτε αποκλείστηκε από το ξεκίνημα της φάσης των ομίλων, αλλά βλέπετε πως πλέον η κουβέντα μπορεί να γίνει κάτω από διαφορετικά δεδομένα, κάτω από διαφορετική βάση. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Villarreal με 2-0 και η ΑΕΚ πήρε ένα φοβερό διπλό. Για τους περισσότερους, νομίζω θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι, από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή ιστορία της. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει κάνει μεγάλα αποτελέσματα. Οι φίλοι της έχουν σπουδαίες βραδιές να θυμούνται στην ευρωπαϊκή ιστορία της. Από το να πάμε πολύ πίσω και την φοβερή πορεία, ας πούμε, το 77 που έφτασε η ΑΕΚ μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου UEFA και τις προκρίσεις απέναντι στην Derby, για παράδειγμα. Derby County σε μια σεζόν που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, ξαναλέω, και αποκλείστηκε από τη Juventus, από τη μεγάλη βραδιά στον Μπερναμπέου που είχαν 2-0 στους ομίλους Champions League 2002-2003 και γύρισε το παιχνίδι σε 2-2, και το 3-3, το σπουδαίο 3-3 με την ίδια ομάδα, τη Real Madrid στον Γκαλάκτικο στη Νέα Φιλαδέλφια λίγες εβδομάδες πριν, μέχρι και το 1-0 επί της Μίλαν στο Ολυμπιακό Στάδιο το 2006, στην νίκη της ΑΕΚ, αυτή την φοβερή νίκη απέναντι σε μια Μίλαν που λίγους μήνες μετά κατέκτησε το τρόπαιο στο τελικό της Αθήνας. Αλλά το διπλό της ΑΕΚ στο Brighton, για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως, είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα της ΑΕΚ στην ευρωπαϊκή της ιστορία. Ξεκινώντας από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Villarreal, καταρχάς είχαμε μια εξαιρετική εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ίσως δεν ήταν η καλύτερη φετινή ευρωπαϊκή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλα παιχνίδια και στα προκριματικά του Champions League. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, για παράδειγμα, στη Λεωφόρο κόντρα στη Μαρσέη, όταν κυνήγησε 1-0 τους Μασαλούς και έβαλε βάσεις για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Πολύ καλά παιχνίδια έκανε και με την Μπράγκα ο Παναθηναϊκός, και στην Πορτογαλία και στο ΟΑΚΑ, άσχετα εάν
στις λεπτομέρειες, στα γκολ που δεν μπήκαν, στις ευκαιρίες που έχασε. Κρίθηκε τελικά η πρόκριση υπέρ των Πορτογάλων. Όμως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιγιαρεάλ ήταν πραγματικά μεστό. Ήταν ένα παιχνίδι που μας έδειξε πόσο πολύ έχει μεγαλώσει και οριμάσει ουσιαστικά η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στην Ευρώπη, και σε αυτό την βοήθησε πάρα πολύ. Την βοήθησαν πάρα πολύ τα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε καλοκαιριάτικα, και το λέγαμε και πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις των ομάδων μας στους ομίλους του Europa League, ότι μπορεί να το βοηθήσουν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό αυτά τα 6 μάτς που έδωσε τα προγραμματικά του Champions League, έστω και αν δεν κατάφερε να περάσει τελικά στη φάση των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής αθλητικής διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλώσει ευρωπαϊκά μέσα από αυτά τα παιχνίδια, έχει ανεβάσει την αυτοπεποίθησή του. Έχουμε ξαναπεί βέβαια ότι είναι μια ομάδα που δουλεύει καιρό με τον Γιοβάνοβιτς, ότι έχει ομοιογένεια, ότι έχει προσθέσει περισσότερο βάθος στο ρόστερ της φέτος, και αυτά όλα είναι ωφέλη για τον Παναθηναϊκό, είναι συν για την ομάδα του Τριφυλιού. Είχε δύσκολο έργο κόντρα στην Villarreal σίγουρα. Βέβαια η Villarreal δεν έχει ξεκινήσει καλά το ισπανικό πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι έχει αλλάξει προπονητή, με τον Πατσέτα να έχει πάρει τη θέση του Κίκε Σετιέν. Έκανε ένα εκτεταμένο rotation στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό υποτίμησε τον Παναθηναϊκό και γενικότερα αυτή την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europa League η ισπανική ομάδα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα που έχει βάθος αρκετό στο ρόστερ της, αλλά παρατάθηκε με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που έπαιξε με την Αλμερία, αν δεν κάνω λάθος, για παράδειγμα, αμέσως πριν να έρθει στην Αθήνα. Τελικά μάλλον οι αλλαγές αυτές οι πολλές αποσυντώνησαν την Villarreal. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ δομημένος, ήξερε τι ήθελε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν φοβήθηκε την ομάδα της Ισπανίας και νομίζω απόλυτα δίκαια έφτασε στην επικράτηση με το γκολ του Ιωαννίδη στο 38, εξαιρετικός εκτέλεση γκολ, όσο εξαιρετική ήταν και η ασίστ από τον Μπερνάρ, τον μεγάλο πρωταγωνιστή του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο. Στην νίκη με 5-0 στο Αγρίνιο πέτυχε χατρίκ ο Βραζιλιάνος. Απίστευτο τελείωμα από τον Ιωαννίδη, ο οποίος τσίμπησε την μπάλα πάνω από τον Ρέινα, τον goalkeeper της Villarreal. Και ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε ευκαιρίες να πετύχει και άλλο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο νωρίς, τελικά το πέτυχε στο 78 με τον Σπόραρ, με μια προσπάθεια έξω από την περιοχή, ένα σούτ το οποίο δεν μπόρεσε να βγάλει ο Ρέινα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου του Παναθηναϊκού, η Ρεν νίξε με 3-0 τη Μακάμπι Χάιφα, και τώρα ο Παναθηναϊκός και η Ρεν έχουν από 3 βαθμούς και χωρίς βαθμό η Βιγιαρεάλ και η Μακάμπι Χάιφα. Και βλέπετε πως ένα και μόνο παιχνίδι αρκεί για να συζητήσουμε από διαφορετική βάση. Εκεί που πολλοί έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα καταφέρει να περάσει αυτό τον όμιλο, ότι θα είναι σίγουρα μεγάλη επιτυχία να τερματίσει τρίτος, τώρα ο Παναθηναϊκός ξεκινά ήδη με ένα συν 3 πλεονέκτημα απέναντι στην θεωρητικά πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, την Villarreal, και ατενίζει με διαφορετικό τρόπο και με αισιοδοξία σίγουρα το μέλλον του σε αυτό τον όμιλο. Θα πάει να παίξει το Ισραήλ κόντρα στη Maccabi Haifa, και αν κάνει εκεί το 2-2 καταλαβαίνετε ότι είναι σε πλεονεκτική θέση πολύ για την πρόκριση. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για την ΑΕΚ, με τη διαφορά βέβαια πως η ΑΕΚ ούτε εντός έδρας έπαιζε, ούτε κόντρα σε μια ομάδα όπως η Villarreal έπαιζε που ακόμα ψάχνεται. Έπαιζε στην Αγγλία, όπου παραδοσιακά είναι δύσκολο για οποιοδήποτε ελληνική ομάδα να πάρει αποτέλεσμα εκεί, πόσο μάλλον νίκη. Έπαιζε κόντρα σε μια ομάδα, ξαναλέω, ίσως την πιο φορμαρισμένη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Μια ομάδα η οποία, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, έχει κοιτάξει τα μάτια όλους τους μεγάλους του αγγλικού ποδοσφαίρου και έχει σημειώσει απίστευτη πρόοδο αυτό τον ένα χρόνο, τον οποίο βρίσκεται στον πάγκο της ο De Zerbi, ο Ιταλός προπονητής. Προερχόταν από την τριάρα που έριξε κόντρα στη Manchester United, έστω και η Manchester United των μεγάλων προβλημάτων. Είναι μέσα στην τετράδα ήδη του αγγλικού πρωταθλήματος, νωρίς-νωρίς. Και η ΑΕΚ, έχοντας όλα αυτά τα δεδομένα, σύν το ότι της έλειπε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Βίντα με τον Μουκουντή, πήγε να παίξει ένα παιχνίδι στο Brighton, όπου πολλοί την είχαν εξεγραμμένη, πολλοί είχαν αρχίσει να κάνουν κουβέντα για το πόσα γκολ θα φάει και για το ότι ο στόχος είναι να χάσει αξιοπρεπώς, να χάσει με όσο δυνατόν λιγότερο κόστος. Και τελικά η ΑΕΚ του Αλμέιδα πάει μέσα στην Αγγλία, μέσα στο Amex Stadium, στον Αγγλικό Νότο, και παίρνει διπλό από την Brighton.
Πολλοί παράγοντες συντέλεσαν σίγουρα στο να πάρει η ΑΕΚ αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Καταρχάς, να πούμε πως το πρώτο γκολ ήρθε από αυτή την εξαιρετική κεφαλιά του Τζίμπριλ Σιντιμπέ. Μετά από κόρνερ, απίστευτη κεφαλιά από μακριά, και μάλιστα γι' αυτό το γκολ έκανε διθυραμβικά σχόλια και ο Μάικλ Όουεν, λέγοντας πως ακόμα και εγώ, ο παλέμαχος επιθετικός της Εθνικής Αγγλίας και της Λίβερπουλ, μεταξύ άλλων, λέγοντας πως ακόμη και εγώ δεν μπορούσα να βάλω τέτοια γκολ. Και παρά το γεγονός πως η Brighton ισοφάρισε με τον Joao Pedro με πέναλτι, η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο στο 40 να ξαναπροηγηθεί με τον Γκατσίνοβιτς, που ήταν μια από τις δύο μεγάλες επιστροφές του Αλμέιδα, θα το πούμε συνέχεια στην ομάδα. Η Brighton ισοφάρισε ξανά με πέναλτι, στο οποίο έπεσε ο Σιμάνσκι του Joao Pedro, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα και έκανε το τελικό 2-3 με τον Πόνσε. Και βέβαια, δεν ήταν μόνο αυτά τα τρία γκολ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχασε και ευκαιρίες. Η ΑΕΚ έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Και αυτό είναι το γεγονός το οποίο πρέπει να σταθούμε. Δεν έκλεψε εντός εισαγωγικών το παιχνίδι. Δεν έβαλε συγκυριακά τα τρία γκολ. Όσο και αν μπορεί να βάλει συγκυριακά τρία γκολ. Η ΑΕΚ ήταν η κυρίαρχο στον αγωνιστικό χώρο. Είχε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι ήθελε μέσα στο παιχνίδι. Και το πήρε, έπαιξε χωρίς φόβο απέναντι στην Brighton, η οποία πραγματικά είχε θαμπώσει όλους τους ποδοσφαιρικούς αναλυτές και όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου με την πορεία της τον τελευταίο καιρό. Στις επιστροφές που έλεγα για τον Αλμέιδα, φυσικά ήταν πολύ σημαντική η επιστροφή του Γκατσίνοβιτς, που έλειψε και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αριστερή πλευρά όπως συνηθίζει, αλλά και του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος τοποθετήθηκε στην κορυφή της επίθεσης. Βοήθησαν όλοι πάρα πολύ. Και πήγε σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν η ΑΕΚ με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Μίτογλου και τον Σιμάνσκι, ο οποίος είναι χαφ και κατά συνθήκη έπαιξε στο κέντρο της άμυνας. Αλλά ήταν μια λύση ανάγκης για τον Αλμέιδα, γιατί ήταν περιορισμένες οι επιλογές του, ξαναλέω, μετά την απουσία λόγω τραυματισμού του Βίντα και του Μουκουντή, ο οποίος δεν μπόρεσε να ενισχύσει την ομάδα, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στο Μπράιτον. Η ΑΕΚ, έστω και αν είχε αυτές τις απουσίες στην άμυνα, έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα, έπαιξε πάρα πολύ οργανωμένα, έπαιξε όπως ορίζει το στυλ και η φιλοσοφία του Αλμέιδα. Το έχουμε δει έτσι κι αλλιώς στην ΑΕΚ όλο αυτόν τον καιρό, τον ένα χρόνο και κάτι που βρίσκεται ο Αλμέιδα στον πάγκο της. Και στο τέλος απέδρασε από τον Brighton με αυτό το διπλό και ήταν ένα αποτέλεσμα πραγματικά που έκανε αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έλεγα για τους παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτό το πολύ μεγάλο διπλό, σε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Ο ένας ήταν φυσικά οι επιστροφές του Γκατσίνοβιτς αλλά και του Λιβάη Γκαρσία, παρά τις πολύ σημαντικές, ξαναλέω, απουσίες στο κέντρο της άμυνας. Ο άλλος ήταν ότι η Brighton έπαιζε μόλις το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της. Είναι πρωτάρα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις η Brighton. Μιλάμε άλλωστε για μια ομάδα η οποία μέχρι το 2017 ήταν στην δεύτερη κατηγορία, ήταν στην Championship στην Αγγλία. Και όσο φορμαρισμένη και αν είναι μια ομάδα, όσο σε πολύ καλή κατάσταση και να βρίσκεται, πάντα αυτά παίζουν ρόλο. Τρίτον, η γενικότερη αίσθηση είναι ότι η Brighton υποτίμησε την ΑΕΚ. Έχουμε δει πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, αγγλικές ομάδες, κυρίως στη φάση των ομίλων του Europa League, να σνομπάρουν εντός εισαγωγικών διοργάνωση, να υποτιμούν τη διοργάνωση και να παρατάσουν, να κάνουν και αρκετό rotation, να παρατάσουν κυρίως αναπληρωματικούς. Η Brighton δεν έκανε κάτι τέτοιο. Με πολύ δυνατή ενδεκάδα κατέβηκε να παίξει κοντά στην ΑΕΚ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο De Zerbi δεν ήταν καλά διαβασμένος, δεν είχε μελετήσει σωστά την ΑΕΚ και τον τρόπο παιχνιδιού του Αλμέιδα. Τον τρόπο παιχνιδιού γενικότερα της Ένωσης. Μπορεί να υποτίμησαν τον αντίπαλο, μπορεί να υποτίμησαν το Europa League, και η ΑΕΚ κατάφερε να ευνηδιάσει την Brighton να παίξει, ξαναλέω, το δικό της παιχνίδι όπως μόνο αυτή ξέρει και κάνει καλά, και να πάρει αυτό το τεράστιο αποτέλεσμα στην αγγλική, στο αγγλικό έδαφος.
Και βλέπουμε ξανά και στον ομίλο της ΑΕΚ πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Καταρχάς να πούμε ότι το άλλο παιχνίδι του ομίλου ήταν μια άκρος χορταστική ισοπαλία, το 3-3 του Άγιαξ κόντρα στην Μαρσέιγ. Με δύο γκολ του Ομπαμεγιάνγκ η Μαρσέιγ πήρε τελικά την ισοπαλία από το Άμστερνταμ. Η ΑΕΚ είναι πρώτη στον ομιλό της με 3 βαθμούς. Δεν έχει κανέναν η Μπράιτον, έχει από ένα βαθμό ο Άγιαξ και η Μαρσέιγ μετά την ισοπαλία τους αυτή στο Άμστερνταμ. Και βλέπετε πώς αλλάζουν μέσα σε λίγες μέρες ουσιαστικά μόνο τα δεδομένα. Όταν έγινε η κλήρωση της ΑΕΚ, οι περισσότεροι τρόμαξαν, μιλούσαν για μια κλήρωση επίπεδου Champions League και έτσι είναι όντως. Με την πολύ φορμαρισμένη Brighton, τον Άγιαξ και τη Μαρσέιγ που είναι δύο πολύ μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και οι περισσότεροι δεν έδιναν τύχη στην Ένωση ούτε καν να βγει τρίτη για να συνεχίσει το Conference League. Ξαναλέω, η ΑΕΚ δεν έχει εξασφαλίσει τίποτα. Παίχτηκε μόλις η πρώτη αγωνιστική, υπάρχουν άλλα 5 παιχνίδια στον όμιλο. Όμως πήρε νίκη στο θεωρητικά πιο δύσκολο παιχνίδι της, στην Αγγλία κόντρα στην Brighton. Και την ίδια ώρα, Άγιαξ και Μαρσέιγ δεν τρομάζουν. Και όχι μόνο δεν τρομάζουν, βρίσκονται και σε ένα καθεστώς διάλυσης αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες. Πάρα πολύ δύσκολες μέρες διανύουν τα δύο σωματεία. Ο Άγιαξ έχει ξεκινήσει κάκιστα στην Ολλανδία, είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία της Eredivisie και μάλιστα χθες υπήρχε το παραδοσιακό κλασικό ολλανδικό ντέρμπι Άγιαξ Φέγενορντ. Η Φέγενορντ προηγήθηκε 0-3 από το ημίχρονο και οι εξαγριωμένοι οπαδοί του Άγιαξ τα έκαναν γυαλιά καρφιά στην Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Πέταξαν μέσα φωτοβολίδες, βεγγαλικά. Το παιχνίδι διακόπηκε 3 φορές μέχρι να έχουμε και οριστική διακοπή, αναβολή του παιχνιδιού. Το υπόλοιπο του παιχνιδιού θα διεξαχθεί την Τετάρτη, όμως έγιναν εκτεταμένες ζημιές και στους υπόλοιπους χώρους του γηπέδου. Έσπασαν τζαμαρίες, κατέστρεψαν διάφορα μέσα και στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου οι οπαδοί του Άγιαξ και μάλιστα ήταν τέτοια η έκταση των επεισοδίων που έκαναν και τον άλλοτε θρύλο του Άγιαξ και της Μίλαν, τον Μάρκο Φαν Μπάστεν, να κάνει λόγο ακόμη και για διακοπή των δραστηριοτήτων του Ολλανδικού ποδοσφαίρου σε μια προσπάθεια να βάλουν μυαλό οι οπαδοί. Είναι κάτι που δυστυχώς το έχουμε δει πολλές φορές και στην Ελλάδα, αλλά βλέπετε πόσο αλγινή εντύπωση προκαλούν κάτι τέτοια επεισόδια σε μια πιο προηγουμένη φυσικά ποδοσφαιρική χώρα όπως είναι η Ολλανδία. Και ενώ ο Άγιαξ βρίσκεται σε τέτοια πολύ άσχημη φάση, ούτε και η Μαρσέιγ πάει πίσω. Η Μαρσέιγ, η οποία έκανε μια πολύ μεγάλη επένδυση το καλοκαίρι, ξόδεψε αρκετά λεφτά για να πάρει πολύ σημαντικούς παίκτες όπως ο Κοντογκμπιά, όπως ο Ομπαμεγιάνγκ, όπως ο Σαρ. Στήριξε έναν πολύ ικανό προπονητή, τον Μαρθελίνιο. Προσέλαβε έναν πολύ ικανό προπονητή, τον Μαρθελίνιο, τον Ισπανό. Όμως λίγο καιρό μετά, ο Μαρθελίνιο είναι παρελθόν. Τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Ή μάλλον για την ακρίβεια δεν είναι όπως περίμεναν οι Μασαλοί. Σίγουρα κάθε καινούριο project θέλει χρόνο, αλλά η οργανωμένη οπαδή της Μαρσέιγ, πάντα δύσκολη και απαιτητική, δεν ήταν διατεθειμένη να δώσουν αυτόν τον χρόνο στη Μαρσέιγ. Πραγματικά προπυλάκησαν πριν από λίγες μέρες και τον προπονητή και τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος ο Λογκόρια σκέφτηκε ακόμη και την αποχώρηση από τον προεδρικό θόκο της Μαρσέιγ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Μαρθελίνο αποχώρησε βέβαια. Πήγε με υπηρεσιακό προπονητή Μαρσέιγ στο Le Classic, στο κλασικό ντέρμπι της Γαλλίας κόντρα στην Paris Saint-Germain και δέχτηκε 4 τέρματα από την Παρί. Έχασε 4-0 με κάτω τα χέρια από την αιώνια αντίπαλο, να το πούμε έτσι, στην Paris Saint-Germain. Και βρίσκεται και η Μαρσέιγ σε μια πάρα πολύ προβληματική φάση, έστω και αν έχει αρκετούς ποιοτικούς παίχτες. Δεν βρήκε ο Μαρθελίνιο τη συνταγή για να κάνει αυτούς τους ποιοτικούς παίχτες ένα καλό σύνολο ή μάλλον δεν του δόθηκε αρκετός χρόνος για να το πράξει αυτό. Δεν υπήρξε υπομονή στη Μασαλία. Και βλέπετε τώρα πως έχουν αυτά τα μεγάλα προβλήματα ο Άγιαξ και η Μαρσέιγ. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άγιαξ στη δεύτερη αγωνιστική στην καυτή της έδρα, μπορεί να πατήσει πάνω στην έδρα για να πάρει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα και κάπως έτσι έρχονται τούμπα τα δεδομένα και στον όμιλο της ΑΕΚ. Αλλά ξαναλέω ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια για να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα τεράστιο αποτέλεσμα αυτό που πήρε η ΑΕΚ στην Αγγλία κόντρα στην Brighton και μακάρι να συνοδευτεί και με κάτι πιο ουσιαστικό, δηλαδή με την πρόκριση της ΑΕΚ
Στην επόμενη φάση, όλες οι ομάδες θέλουμε να περάσουν, να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Είπαμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται βαθμούς απεγνωσμένα για να ανέβει στην κατάταξη του UEFA και μάλιστα μέσα σε ένα βράδυ την Πέμπτη που μας πέρασε πήρε 1.200 βαθμούς με τις τρεις νίκες. Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε, αν και δυσκολεύτηκε, πήρε τη νίκη στη φιλανδική πρωτεύουσα κόντρα στην Ελσίνκη με 2-3. Δυσκολεύτηκε στην αρχή να προσαρμοστεί στο συνθετικό χλωτάπιτα. Η Ελσίνκη άνοιξε και το σκορ, αλλά ο ΠΑΟΚ, έχοντας μπροστάρει τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος πέτυχε και το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ, δημιούργησε άλλο ένα. Και γενικότερα σε αυτό το παιχνίδι έδειξε ότι μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ σημαντική μονάδα για το δικέφαλο του Βορρά. Κατάφερε και πήρε την νίκη και ξεκίνησε με το δεξί σε έναν όμιλο που είναι στα μέτρα του, αναφεσβήτητα. Υπάρχει και η Άιντραχτ, υπάρχει και η Αμπερντίν, θυμίζω, στον όμιλο αυτό. Και το κυριότερο για τον ΠΑΟΚ είναι ότι σε εκείνο το παιχνίδι ξεμπούκωσε, γιατί προερχόταν από αρκετά αγωνιστικά λεπτά χωρίς να σκοράρει. Και αυτό το είδαμε, πόσο θετική επίδραση είχε αυτό το αποτέλεσμα και αυτό το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ και στο χθεσινό μάτς του Δικεφάλου κόντρα στα Γιάννενα στους Ζωσιμάδες, όπου η ομάδα του Λουτσέσκου πέτυχε 3 γκολ και εκεί για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια. Πέτυχε 2 τέρματα και άλλο ένα πολύ όμορφο σε εκτέλεση γκολ από τον Ζίβκοβιτς, που γενικότερα έχει ξεκινήσει φοβερά τη σεζόν. Είναι από τους πιο ποιοτικούς παίχτες του ελληνικού πρωταθλήματος ολόκληρου, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, και έχει επιβραβευτεί και με νέο συμβόλαιο. Και πάμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν ο μόνος που χάλασε το σερί για τις ελληνικές ομάδες. Δεν κατάφερε να πάρει εκείνο τη νίκη. Σε ένα παιχνίδι κόντρα στη Φράιμπουργκ, πάρα πολύ περίεργο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη με τη Φράιμπουργκ είναι από τα παιχνίδια που λες ότι εάν τα παίξει η ελληνική ομάδα άλλες 10 φορές, δύσκολα θα γίνουν τα πράγματα όπως γίνανε σε αυτό στο συγκεκριμένο μάτς. Συντέλεσαν πολλά στο να χάσει ο Ολυμπιακός με 2-3 από την Φράιμπουργκ. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός στο ντεμπούτο του, στην πρεμιέρα του στους ομίλους του Europa League. Αντίθετα, έδειξε πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, όπως έχει δείξει σε όλη τη διάρκεια αυτής της σεζόν, σε αυτό το μικρό δείγμα που έχουμε. Μια ομάδα η οποία πίεσε αρκετά τον αντίπαλο από την άμυνα κιόλας. Μια ομάδα η οποία κάθε φορά που έβγαινε μπροστά μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για να σκοράρει. Όμως ουσιαστικά προδόθηκε από την άμυνα της, τα λάθη που έγιναν στην άμυνα. Γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά. Έχασε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία με τον Φορτούνη που έδωσε στον Ελκαμπή και η άμυνα της Φράιμπουργκ έβγαλε πάνω στη γραμμή και εκεί καπάκι έγινε το λάθος με το γύρισμα του Φρέιρε προς τον Μπασχαλάκη, το αδύναμο γύρισμα. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος αυτό, την μπάσα αυτή, ο Σάλαϊ και έκανε το 0-1. Αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, αυτά τα αμυντικά λάθη. Αμυντικά λάθη έκανε και η Φράιμπουργκ, αλλά ο Ολυμπιακός δεν τα τιμώρησε. Αμυντικά λάθη έκανε ο Ολυμπιακός, με τη διαφορά ότι η Φράιμπουργκ τα τιμώρησε. Ο Ολυμπιακός πάλεψε και βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Ελκαμπή στο 40. Ο Ελκαμπή, ο οποίος βρίσκει συνεχώς δίχτυα και έχει ξεχωρίσει αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Και σε μία ακόμη φάση πίεσης εκεί με τον Μασούρα, πάλι δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να πετύχει γκολ. Εκεί που έκλειψε την μπάλα ο Μασούρας, δεν κατάφερε να πετύχει γκολ στο τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα και δεν κατάφερε ούτε και ο Ελκαμπή στην επαναφορά να σκοράρει. Και όταν δεν κάνεις γκολ τις ευκαιρίες που σου δίνει απλόχερο ο αντίπαλος, τότε εκείνος μπορεί να εκμεταλλευτεί τα δικά σου λάθη. Αυτό έκανε η Φράιμπουργκ ξανά στο πρώτο ημίχρονο. Στο πέναλτι που υπέπεσε ο Ρέτσος, το μετέτρεψε σε γκολ ο Γκρίφο στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου. Και όταν παίρνει μια τέτοια τροπή το μάτς, είναι και δύσκολο ψυχολογικά για μια ομάδα να γυρίσει το αποτέλεσμα. Ο Μαρτίνεθ προσπάθησε, έκανε και παρεμβάσει στην δεκάδα, έβαλε το Ποντένσε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Κάποια στιγμή έβαλε και τον Γιόβετιτς μέσα, διατηρώντας και τον Ελκαμπή στην δεκάδα για να παίξει με δύο κυνηγούς. Ο Φορτούνης ήταν και πάλι από τους καλύτερους του γηπέδου. Από τα πόδια του ήρθε και το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός βρήκε τελικά το 2-2 πάλι με τον Ελκαμπή από μια πολύ ωραία μπαλιά του Φορτούνη μέσα στην περιοχή. Αλλά
Η Φράιμπουργκ δεν είχε μπει την τελευταία της λέξη. Ο Ολυμπιακός ξανά μετά από ένα λάθος της άμυνας, ξανά μετά από ένα όχι καλό διώξιμο, μετά από στημένη φάση που κόρνερ να κάνω λάθος. Ο Φίλιπ βρήκε την ευκαιρία να σουτάρει και να νικήσει τον Πασχαλάκη, που ούτε αυτός ήταν καλός σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί ο Πασχαλάκης σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και όταν τον Ολυμπιακό τον προδίδει η άμυνά του, είναι εκεί για να σώσει την κατάσταση. Θυμίζω και τις δύο πολύ μεγάλες συμβάσεις που έκανε στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν ούτε εκείνος σε πολύ καλή βραδιά. Γενικότερα όλη η άμυνα του Ολυμπιακού, πλην του Ροντινέη που ήταν συγκλονιστικός και από δικιά του ασίστ έρχεται και το 1-1, δεν ήταν σε καλή βραδιά. Ένα άλλο που έπαιξε ρόλο για την έκβαση του παιχνιδιού ήταν φυσικά ο τραυματισμός του ΕΣΕ. Και όταν λέμε τραυματισμός του ΕΣΕ, δεν τραυματίστηκε μόνος του φυσικά ο Αργεντινός Χαφ. Τραυματίστηκε σε μια διεκδίκηση της μπάλας με παίκτη της Φράιμπουργκ. Έσπασε τη μύτη του τελικά, αυτή ήταν η διάγνωση. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει, εννοείται, μετά από εκείνο το σημείο, στην αρχή του παιχνιδιού. Και ο διαιτητής δεν πήγε να δει καν το VAR. Δεν τον φώναξαν καν από το VAR για να δουν αν υπάρχει περίπτωση κόκκινης κάρτας. Δεν παρενέβη ούτε ο επόπτης ούτε κανένας. Σε μια ανεξήγητη απόφαση, σε ένα μεγάλο διαιτητικό λάθος που σίγουρα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Πέρα πάντως από το γεγονός του τραυματισμού του ΕΣΕ και της διαιτητικής αυτής απόφασης, ο Ολυμπιακός κρατάμε ότι δεν ήταν κακός στο μάτι με τη Φράιμπουργκ, απλά σε αυτό το σημείο της χρονιάς, το είπε και ο προπονητής του Μαρτίνεθ, ότι είναι μια ομάδα υποκατασκευή ακόμη ο Ολυμπιακός, μια ομάδα που φτιάχνεται ακόμη, που έχει πολλά καινούργια πρόσωπα. Δεν μπορούσε αυτή η ομάδα που είναι ακόμη, ξαναλέω, σε αυτή τη φάση της κατασκευής, να ανταπεξέλθει σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων με τη Φράιμπουργκ, αλλά ξαναλέω και πάλι ήταν λεπτομέρειες που έκανε διαφορά. Ο Ολυμπιακός, αν περιόριζε τα αμυντικά λάθη, σίγουρα θα έχει φτάσει μέχρι και στη νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Δεδομένα είναι ένα αποτέλεσμα που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την προσπάθεια του Ολυμπιακού σε αυτό τον όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι, West Ham, όπως αναμενόταν, νίκησε με 3-1 την Μπάτς Κατόπολα, που θεωρητικά θα είναι η πιο δυναμή ομάδα του ομίλου. Όμως τίποτα δεν κρίθηκε για τον Ολυμπιακό. Έτσι, όπως είπαμε για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ότι το ότι νίκησαν στην Πρεμιέρα δεν τους εξασφαλίζει αυτόματα τίποτα για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Έτσι και τον Ολυμπιακό δεν χάνει τίποτα η ομάδα του Μαρτίνεθ ακόμη στην προσπάθειά της για πρόκριση, ακόμη και στη συνέχεια του Europa League. Αλλά επειδή λογικά η West Ham θα πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο, είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, ο Ολυμπιακός με τη Φράιμπουργκ θα παλέψει για τη δεύτερη θέση. Το να χάνεις στην Πρεμιέρα, στην έδρα σου, από το βασικό σου αντίπαλο για την πρόκριση, είναι σίγουρα κάτι που δεν θέλεις. Πλέον αποκτά χαρακτήρα τελικού το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Σερβία με την Μπάτς Κατόπολα την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Σίγουρο δεδομένο αυτό. Εκεί, αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει την νίκη, τότε δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα, όχι μόνο για πρόκριση του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Europa League, καταλαβαίνετε, αλλά ακόμη και για την εξασφάλιση της τρίτης θέσης που σου επιτρέπει να συνεχίσεις στο conference. Πάντως, ο Ολυμπιακός, ξαναλέω ότι είχε πράγματα να κρατήσει από αυτό το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που ακόμη φτιάχνεται, είναι μια ομάδα που μεσοεπιθετικά έχει δείξει εξαιρετικό πρόσωπο στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Μάνι και χθες κόντρα στην Κηφισιά, σε πιο άδυναμο αντίπαλο βέβαια, πέτυχε πάλι 4 γκολ, όπως πέτυχε και κόντρα στον Ατρόμητο και κόντρα στη Λαμία. Κράτησε την εστία ανέπαφη και πάλι, όπως έχει κάνει στο πρωτάθλημα σε όλα τα παιχνίδια πλην του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Σκόραρε και ο Ποντένσε το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό και ο Γιώβετιτς με πέναλτι και αυτό το πρώτο του γκολ στην θητεία του αυτή στους Ερυθρόλευκους. Σκόραρε ένα ακόμη γκολ Ελκάμπη με πέναλτι και το άλλο γκολ το έβαλε ο Ιμπόρα με κεφαλιά. Ο Ιμπόρα, ο οποίος ήταν αυτός που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Έσε μετά τη φάση του τραυματισμού του Αργεντινού, αλλά δεν είναι η ίδια χαφ ο Ιμπόρα με τον Έσε. Ο Ιμπόρα είναι πιο βαρύ κορμί. Ο Ολυμπιακός και στα χαφ είχε πρόβλημα σε εκείνο το παιχνίδι κόντρα στην Φράιμπουργκ, για το πώς θα μπορούσαν οι χαφ γρήγορα να παίξουν και να προωθήσουν το παιχνίδι μπροστά. Ο Ιμπόρα δεν είναι ίδιου τύπου ποδοσφαιριστής με τον Έσε φυσικά. Αλλά ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός έχει δεδομένα μια πολύ καλύτερη ομάδα από πέρσι. Έχει οργανωθεί
με πολύ πιο σωστό τρόπο, αναμφισβήτητα, σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ήρθε ένα στραβό αποτέλεσμα με την Freiburg, αλλά πρέπει να το αφήσει πίσω, να αναδιοργανωθεί και να κοιτάξει τώρα, μιλάμε πάντα τώρα για την Ευρώπη, τα επόμενα 5 παιχνίδια του ομίλου και το τι μπορεί να πάρει από αυτά. Λοιπόν, να πούμε πως το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ είναι στο 1-1 αυτή τη στιγμή, το σκόρ ισόπαλο. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που άνοιξε το σκόρ στο 10ο λεπτό με τον Φίλιπ Τζούρισιτς, τον Σέρβο Χαφ, νέα μεταγραφή φυσικά αυτό το καλοκαίρι. Αλλά η ΑΕΚ απάντησε στο 36 με γκολ του Στίβεν Τσούμπερ. Αναμφισβήτητα είναι το παιχνίδι που τραβάει τα βλέμματα αυτήν την αγωνιστική, εννοείται, όχι μόνο για το γεγονός ότι κοντράρονται δύο πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά για το γεγονός ότι είναι δύο πολύ ποιοτικές ομάδες, ειδικά τη φετινή χρονιά, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, και τα είπαμε προηγουμένως για το πόσο, σε τι βαθμό έδειξαν αυτή την ποιότητά τους με την νικηφόρα πρεμιέρα τους στην Ευρώπη. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η έκβαση αυτού του ντέρμπι. Εμείς τώρα πάμε, μιας και μιλούσαμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια, πάμε να δούμε λίγο έτσι γρήγορα τι έγινε στην πρεμιέρα του Champions League την εβδομάδα που μας πέρασε. Ποια ήταν τα αποτελέσματα έτσι περισσότερο που μας έκαναν εντύπωση. Το Champions League, το οποίο ξεκίνησε την Τρίτη, την περασμένη Τρίτη, με δύο παιχνίδια νωρίς, και το Milan Newcastle ήταν αυτό που τράβαγε περισσότερο τα βλέμματα. Ήταν βέβαια ένα 0-0, αλλά ήταν μεγάλος ήρωας για την Newcastle στην επιστροφή της Newcastle μετά από 21 χρόνια σε ομίλους Champions League. Ο Pope, ο τερματοφύλακας της, η Μίλαν έκανε πάρα πολλές τελικές, αλλά δεν κατάφερε να βρει τον τρόμο για τα δίχτυα. Ο Pope της αρνήθηκε τον γκολ σε αρκετές περιπτώσεις. Και έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα βαθμό. Στο άλλο παιχνίδι, η Λειψία ανοίξε 3-1 τη Young Boys και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στον ομιλό της. Ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της Τρίτης ήταν το Paris Saint-Germain Dortmund, με την Paris να είναι κοινική και χωρίς η αλήθεια είναι να εντυπωσιάσει, να παίρνει την νίκη με 2-0 χάρη σε ένα πέναλτι εύστοχο του Kylian Mbappé και σε ένα ακόμη γκολ από τον Hakimi. Η Dortmund δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στην Paris στο παιχνίδι αυτό. Η Porto νίξε 3-1 τη Σαχτάρ στη Γερμανία, με τον Γκαλένο να είναι πολύ μεγάλος αγωνιστής, με 2 γκολ και μια assist για τον Ταρέμι. Η Manchester City, αν και τρόμαξε στην έδρα της κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος προηγήθηκε με 1-0 με γκολ του Μπουκαρέ από assist του παλιού γνωστού μας του Χουάνκ, η ομάδα του Γκαρδιόλα βρήκε τον τρόπο και γύρισε το παιχνίδι με 2 γκολ του Άλβαρες και ένα του Ρόντρι. Πήρε την νίκη με 3-1.
Η Μπαρτσελόνα νίξε με 5-0 την Αντβέρπ και σε αυτό το παιχνίδι είχαμε τα πρώτα γκολ του Ζωάο Φέλιξ και στην Ευρώπη με την Μπαρτσελόνα. Και γενικότερα οι Μπλαουγκράνα έδειξαν πως είναι μια ομάδα που φέτος έχει αρκετά πιο εύκολο το γκολ και μας δείχνει ο Τσάβη έναν πολύ πιο επιθετικό προσανατολισμό στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα σε σχέση με το τι είδαμε την περσινή χρονιά κυρίως στο πρωτάθλημα. Η Φέγγεντορ νίκησε με 2-0 τη Celtic και είχαμε μια απίστευτη εξέλιξη στη Ρώμη στο παιχνίδι της Λάτσιο με την Ατλέτικο. Εκεί που η Ατλέτικο κρατούσε τη νίκη με 1-0 μέχρι το φινάλε με γκολ του Μπάριος. Είχαμε αυτό το φοβερό γκολ από τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, τον Προβεντέλ, που είχε προωθηθεί σε ένα στημένο που είχε κερδίσει η ομάδα του στο τέλος της καθυστερήσης. Το φοβερό για τον Προβεντέλ είναι ότι δεν έβαλε γκολ με κεφαλιά απευθείας από το στημένο. Συνεχίστηκε η φάση, υπήρξε νέο γέμισμα στη συνέχεια στην περιοχή και εκεί που η μπάλα ήταν στον αέρα, η αμυντική της Ατλέτικο έχασαν τον Προβεντέλ. Λογικό, καθώς δεν είχε κάποια αμυντική τακτική η Ατλέτικο στο πώς θα μαρκάρει τον τερματοφύλακα. Ήταν μια συνθήκη έκτακτη εκείνη τη στιγμή. Αλλά ήταν και φοβερή κεφαλιά του γκολκίπερ της Λάτσιο, σεντερφορήσια κεφαλιά, με την οποία πέτυχε τον γκολ και έδωσε την ισοπαλία στην ομάδα του Σάρι. Και στα παιχνίδια της Τετάρτης, η Ρεάλ νίκησε με 1-0 την Ουνιόν Βερολίνου με γκολ του Μπέλιγχαμ στο 94, ο συνήθις ύποπτος για τη Ρεάλ που χτυπάει πάντα στο τέλος και σκοράρει κρίσιμα γκολ για τους μερέγχες. Η Γαλατάσαρα έμεινε στο 2-2 με την Κοπεχάγη σε ένα παιχνίδι που είχε συναρπαστική εξέλιξη γιατί προηγήθηκε με 2-0 η ομάδα από τη Δανία, αλλά στο 73 έμεινε με παίχτη λιγότερο και αυτό ήταν κομβικό σημείο για το παιχνίδι. Εκεί η Γαλατά Σαράι είδε μπροστά την ευκαιρία τουλάχιστον να σώσει τον βαθμό και με γκολ, 2 γκολ μέσα σε 2 λεπτά ουσιαστικά, στο 86 του Μποέ και στο 88 του Λέμος, κατάφερε και έκανε το 2-2. Ένα αποτέλεσμα σίγουρα που προκάλεσε έκπληξη ήταν το διπλό της Ζάλτσμπουργκ στην έδρα της Μπενφίκα και εδώ έπαιξε ρόλο μια αποβολή, το γεγονός ότι αποβλήθηκε ο κεντρικός αμυντικός των Αετών, ο Σίλβα, στο 13 μόλις, και η Ζάλτσμπουργκ, που έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ καλή ομάδα και φέτος, βρήκε την ευκαιρία, εκμεταλλεύτηκε την αρνητική υπεροχή και έφυγε με πολύ μεγάλη νίκη από τον Ταλούζ με πέναλτι του Σίμιτς και ένα γκολ ακόμη στο 51 του Γκλουχ. Το πέναλτι το αρχικό του Σίμιτς ήρθε από την αποβολή του Σίλβα γιατί έπιασε την μπάλα με το χέρι λίγο πριν την μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος των Πορτογάλων. Στον όμιλο της Ρεάλ η Νάπολη πήρε νίκη και αυτή με 2-1 κόντρα στην Μπράγκα στην Πορτογαλία, χάρισε ένα γκολ του Νιακατέ του αμυντικού της Μπράγκα στο 88 προς το φινάλε δηλαδή, και ενώ ο Μπρούμα, ο παίκτης που είχε σκοράρει και στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, είχε σκοράρει στο 84 για να ισοφαρίσει τον γκολ του αρχηγού, του Ντι Λορέντσο, για τους Ναπολιτάνους. Η Arsenal έκανε επίδειξη δύναμη κόντρα στην Eindhoven, νίκησε με 4-0. Είναι έτσι κι αλλιώς σε καλή κατάσταση η Arsenal στην επιστροφή της μετά το 16-17, μην ξεχνάμε, στο Champions League. Σκόραρε ο Σάκα, σκόραρε ο Τροσάρ, σκόραρε ο Ζεσούς, σκόραρε και ο Ντεγκάρντ. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Ολλανδούς η Arsenal. Για τον ίδιο όμιλο, Σεβίλη και Λανς έμειναν στο 1-1. Με φοβερή κεφαλιά ο Κάμπος άνοιξε το σκορ στο 9, αλλά απάντησε η Λανς με το Φουλζινί στο 24 και το σκορ αυτό έμεινε μέχρι το τέλος. 1-1 και το παιχνίδι της Sociedad με την Ίντερ σε ένα μάτς περίεργο γιατί η Sociedad προηγήθηκε με τον Bryce Mendes στο 4, έκανε μια φοβερή εκκίνηση στο παιχνίδι και πριν τον γκολ του Mendes είχε χάσει και άλλες ευκαιρίες νωρίς. Είχε 14 τελικές έναντι μόλις 6 της Ίντερ. Και η Ίντερ κατάφερε να κλέψει το βαθμό γιατί περικλοπής πρόκειται. Είχε μόλις ένα σουτ στο αντίπαλο τέρμα η Ίντερ σε αυτό το παιχνίδι στην Ισπανία. Και ήταν το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ο οποίος σκόρασε στο 87 και έσωσε το βαθμό για την Ίντερ. Και το παιχνίδι φυσικά της αγωνιστικής, της πρεμιέρας, ήταν το Bayern Manchester United στο Μόναχο, το 4-3 της ομάδας Βαβαρίας απέναντι στην United. Ένα σκορ που το λες και μαγική εικόνα.
γιατί σίγουρα η Bayern Μονάχου ήταν πολύ ανώτερη στο παιχνίδι. Λέω ότι το λες και μαγική εικόνα, γιατί βάσει της εμφάνισης των δύο ομάδων, σίγουρα η Bayern άξιζε τη νίκη με ακόμη μεγαλύτερο σκορ, με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά δηλαδή. Η νίκη βέβαια είναι νίκη και δίκαια νομίζω πήρε το τρίποντο η ομάδα του Τούχελ απέναντι στην Manchester United, που ήταν αρκετά κακή και σε αυτό το παιχνίδι. Πληρώνει μεν τις πολλές απουσίες, αλλά γενικότερα έχει δείξει ένα κακό πρόσωπο στο ξεκίνημα της σεζόν. Το περνό Σάββατο βέβαια νίκησε στο Turf Moor μέσα στην έδρα της Burnley με ένα πολύ ωραίο γκολ του Μπρούνο Φερνάντες και κέρδισε έτσι χρόνο και λίγο ηρεμία. Αλλά γενικά δεν είναι καλό το ξεκίνημά της στη χρονιά, είτε και από την Tottenham, είτε και από την Arsenal, είτε και από την Brighton, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Και έδειξε και στο Μόναχο ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσει να πει κάποιος ότι μπορεί να κάνει κάτι θετικό, κάτι καλό σε αυτή τη χρονιά. Η Bayern ήταν απόλυτη κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο. Σου έδινε την εντύπωση ότι μπορούσε να δημιουργήσει όποτε θέλει ευκαιρία, να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Έβγαινε με την μπάλα μπροστά όποτε ήθελε. Ευτύχησε βέβαια να προηγηθεί χάρη σε ένα λάθος του Ονάνα, του goalkeeper της Manchester, μετά από σούτ του Σανέ. Ο Ονάνα, ο οποίος αργότερα έκανε και δηλώσεις και είπε πως αναγνωρίζω πως δεν είναι καλό το ξεκίνημά μου στην United και παίρνω την ευθύνη για το αποτελέσμα αυτό. Θα πρέπει να πάρω στο καλύτερο στα επόμενα παιχνίδια. Δεν ήταν μόνο ο Ονάνα, μην γελιόμαστε, το πρόβλημα της United σε αυτό το match και γενικότερα στη χρονιά μέχρι στιγμής, αλλά ήταν και ο Νάνα. Σίγουρα επηρέασε αυτό το λάθος και τον γκολ αυτό, γιατί η Bayern πήρε και ψυχολογία μετά. Μετά από 4 λεπτά βρήκε δεύτερο γκολ με τον Γκνάμπρι, σκόραν και δύο εξτρέμ. Ενδιάμεσα, μάλλον μετά το 2-0, στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, ο Χόιλουντ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη Manchester United και αναπτέρωσε τις ελπίδες του κόκκινων διαβόλων, αλλά εκεί καπάκι έγινε το πέναλτι. Και ο Χάρι Κέιν σκόραρε για να πετύχει το πρώτο του γκολ με την Bayern και στο Champions League. Και ενώ ο Καζεμίρο στο 88 μείωσε σε 3-2 και η United αναθάρισε ξανά και προσπάθησε να πιέσει ανεβάζοντας 5 παίκτες μπροστά για το 3-3, εκεί στην αντεπίθεση βρήκε χώρο ο Τελ, ο οποίος είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project για την Bayern και για το γαλλικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Σκόραρε για 4-2. Και εξασφάλισε την νίκη για την Bayern, παρά το γεγονός ότι η United βρήκε τελικά και τρίτο γκολ ξανά με τον Καζεμίρο στο 95. Αλλά ξαναλέω ότι ενώ το 4-3, αν το δει κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι, μπορεί να του δημιουργηθεί εντύπωση ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο αμφίροπο ντέρμπι μεταξύ δύο πολύ μεγάλων ομάδων, δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Η Bayern ήταν σαφέστατα ανώτερη απέναντι στη Manchester United σε αυτό το match. Κάπως έτσι κύλησαν λοιπόν τα παιχνίδια του Champions League στην πρεμιέρα και σίγουρα ανυπομονούμε πολύ για την συνέχεια και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Λοιπόν, στο μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ είμαστε ακόμα στην ισοπαλία, στο 1-1. Παίζουμε τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Από ό,τι βλέπω, η ομάδα που έχει χάσει περισσότερες ευκαιρίες είναι η ΑΕΚ, αλλά έχει μια μεγάλη διπλή ευκαιρία με τον Λιβάη Γκαρσία και άλλη μια κεφαλιά του επιθετικού από το Τριντάντ που έσωσε εκπληκτικά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Μπρινιόλι, αλλά παραμένει το ισόπαλο σκορ στο μεγάλο παιχνίδι της Λεωφόρου. Αυτό το παιχνίδι για να κλείσει, θυμίζω, η πέμπτη αγωνιστική της Super League. Και υπάρχει και εμβόλυμη αγωνιστική, μην ξεχνάμε, στο πρωτάθλημά μας, η έκτη αγωνιστική. Με τα περισσότερα μάτσα να γίνονται την Τετάρτη, Πανετολικό Σόφι στις 4, Κηφισιά Λαμία στις 6, στις 8.30 δύο παιχνίδια, ΠΑΟΚ Βόλος και Ολυμπιακός Άρης, αυτό είναι το πιο δυνατό παιχνίδι της αγωνιστικής. Και υπάρχουν και τρία παιχνίδια την Πέμπτη, Πανσεραϊκός Πας Γιάννας 5.30 και τα δύο παιχνίδια Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Λογικό να παίζουν Πέμπτη γιατί δίνουν τώρα Δευτέρα το παιχνίδι τους για την Πέμπτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός έχει δοκιμασία στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα 8.30 και μισή ώρα αργότερα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 9 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Γενικότερα αυτή τη βδομάδα είναι γεμάτο το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, να πούμε. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτή τη βδομάδα ευρωπαϊκά κύπελα, υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιταλία, σε Σεριά και La Liga δηλαδή. Υπάρχει στην Αγγλία League Cup, παιχνίδια για το Carabao Cup, και ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι σίγουρα το match μεταξύ της Newcastle και της Manchester City, αρκετά νωρίς στο κύπελο, στο League Cup, υπάρχει ένα δυνατό, πολύ δυνατό παιχνίδι. Υπάρχουν και κάποια παιχνίδια για το γερμανικό κύπελο μεσοβδόμαδα. Η Bayern, για παράδειγμα, παίζει με την Preußen Münster, μια μικρή ομάδα της Γερμανίας, και με τη Bayern Wiesbaden η Λειψία. Δοκιμασίες χαμηλού πάντως επίπεδου για Bayern και Λειψία. Και φυσικά, ξαναλέω, μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάντα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος σε μια εβδομάδα γεμάτη δράση και αυτή. Και η δεύτερη αγωνιστική του Europa League, του Champions League και του Conference League, Europa και Conference ενδιαφέρουν πάρα πολύ τις ελληνικές ομάδες, ξαναλέω, είναι την επόμενη εβδομάδα, λίγο πριν να έχουμε μία ακόμη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Προερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο παιχνίδια στα μεγάλα πρωταθλήματα. Έτσι, από τα μάτς που ξεχώρισαν περισσότερο, που έκαναν περισσότερο αίσθηση, ήταν σίγουρα το ντέρμπι Λονδίνου, Βόρειο Λονδίνου, μεταξύ της Arsenal και της Tottenham. Ήρθε ισόπαλο 2-2. Ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να πει κανείς ότι ικανοποίησε και τις δύο ομάδες, γιατί ήθελαν να συνεχίσουν να βρίσκονται μια ανάσα από τη Manchester City, και η City που έχει κάνει το 6-6 αποσπάστηκε τώρα 4 βαθμούς από τις δύο αυτές ομάδες. Η Arsenal προηγήθηκε 2 φορές στο ντέρμπι του Λονδίνου, αλλά ισοφαρίστηκε εις άριθμες με τον Σον να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, όπως και τον Μάντισον για την ομάδα του Άγγελ Ποστέκογλου, την Tottenham. Αντίθετα, η Liverpool είναι αυτή που πιστά ακολουθεί τη Manchester City, παραμένει στο μείον 2 από τους πολίτες. Νίξε με 3-1 τη West Ham σε δύσκολο παιχνίδι μέσα στο Anfield. Είχαμε και άλλη μια ήττα για την Chelsea μέσα στην έδρα της από την Aston Villa, και εντείνεται ο προβληματισμός σίγουρα για την ομάδα του Ποτσετίνο. Έχει πάρει μόλις 6 νίκες μέσα στο 2023 η Chelsea. Απίστευτα αρνητική συγκομιδή με την εποχή του Todd Boehly, του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, στους μπλε, να έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το αποτέλεσμα που έκανε αίσθηση σίγουρα στην Αγγλία αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά γήπεδα αυτό το Σαββατοκύριακο, ήταν το 8-0 της Newcastle στην έδρα της Sheffield. Η Sheffield μας έχει δείξει αυτές τις πρώτες αγωνιστικές στην Αγγλία ότι δεν είναι ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος, και είναι πολύ πιθανό, όπως ανέβηκε πέρσι, έτσι να πέσει φέτος κατηγορία. Δεν έκανε και κάποιες κινήσεις για να ενισχυθεί σημαντικά για τις απαιτήσεις και τα δεδομένα της Premier League. Αλλά νομίζω ότι λίγοι περιμέναν ότι θα προχωρήσει τέτοιο επιθετικό ξέσπασμα η Newcastle, γιατί περί ξεσπάσματος επρόκειτο. Η Newcastle είχε ξεκινήσει όχι τόσο καλά το πρωτάθλημα Αγγλίας. Είχε ξεκινήσει με μια νίκη, θυμάστε, με 5-1 πιτσά στον Villa, αλλά είχε στη συνέχεια τρεις ερείτες από City, Liverpool και Brighton. Πήρε μια νίκη με το ισχνό 1-0 κόντρα στην Bradford και με πέναλτι μάλιστα του Wilson την προηγούμενη αγωνιστική. Όπως είπαμε, έμεινε και στο 0 στην επιστροφή του Champions League στο San Siro κόντρα στη Milan. Σε έτσι και βέβαια δύσκολο παιχνίδι.
Αλλά βρήκε μπροστά της την αδύναμη Sheffield και βρήκε και μπροστά της μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξεσπάσει και έκανε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της Premier League. Πέτυχε 8 γκολ με 8 διαφορετικούς σκόρερ. Η ομάδα του Eddie Howe, που σίγουρα παίρνει και ψυχολογία μετά τη δεύτερη νίκη της και μάλιστα τέτοια έκτασης νίκη. Στην Ισπανία είχαμε Derby Madrid's, η Ατλέτικο το καθάρισε με 3-1, βρίσκοντας 3 γκολ με πανομοιότυπο τρόπο, με γεμίσματα, με σέντρες από αριστερά και κεφαλιές, και τα 3 γκολ με κεφαλιές, 2 του Μωράτα, 1 του Γκρισμάν. Η άμυνα της Real Madrid's πήρε κάτω από τη βάση σε αυτό το παιχνίδι, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Ρούντιγκερ και Άλαμπα δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τους επιθετικούς Ατλέτικο, που τους πήρανε όλες τις κεφαλιές, υπερτέρησαν στο ψηλό παιχνίδι και ουσιαστικά ήταν και το σημείο που έκρινε και το παιχνίδι. Ενδιάμεσα είχε μειώσει η Real με γκολ του Κρό σε 2-1 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ήταν δύσκολο, φαινόταν, για τη Real να παλέψει αυτό το παιχνίδι και γενικότερα γιατί η Real είναι μια περίεργη σεζόν, παρά το 6-6 με το οποίο ξεκίνησε σε Champions League και Ισπανικό Πρωτάθλημα. Το έχουμε ξαναπεί και από αυτή την εκπομπή ότι το να αφήσουν την ομάδα χωρίς center four πέρα του Χωσέλου, που έτσι και αλλιώς είχε αποκτηθεί για εφεδρική επιλογή, συν τους τραυματισμούς πολύ σοβαρούς, Κουρτουά έξω για όλη τη σεζόν, Μιλιτάο έξω για όλη τη σεζόν, συν το γεγονός ότι ακόμα πληρώνει η Real το ότι δεν έχει κινηθεί για ένα σοβαρό δεξί μπακ να υπάρχει μαζί με τον Καρβαχάλ τόσα χρόνια. Ο Καρβαχάλ είναι και πάλι τραυματίας και έπαιζε ο Λούκας Βάσκες ξανά στο δεξιάκρο της άμυνας. Είναι πράγματα όλα αυτά που μπορεί να στοιχήσουν μέσα στην χρονιά και γίνεται πολλούς λόγους για την επιλογή του Αντσελότη σε αυτό το παιχνίδι να παίξει με χαφ αμυντικό το Καμαβινγκά και όχι το Τζουαμενί για παράδειγμα. Έχασε η Ρεάλ αρκετά στην ασταλτική λειτουργία με αυτόν τον τρόπο. Ο Αντσελότη προσπαθεί να χωρέσει όλους τους μέσους του με το σύστημα αυτό, με το ρόμβο. Έβαλε τον Μπέλχαμ για παράδειγμα παρτενέρ του Ροντρίγκο στην επίθεση. Ο Ροντρίγκο φανερά δεν είναι παίκτης που μπορεί να κουβαλήσει τη Ρεάλ επιθετικά, πόσο μάλλον να παίξει στην κορυφή σαν δίδυμο με κάποιον επιθετικό. Είναι παίχτης καθαρά για να παίξει πιο πλάγια. Υπάρχει η απουσία του Βινίσιους λόγω τραυματισμού, ο οποίος μάλιστα μπήκε στην αποστολή αλλά λόγω στομαχικών διαταραχών ξαναβγήκε, έχει επιστρέψει δηλαδή στις προπονήσεις Real. Όλα αυτά είναι μια μίξη προβλημάτων για τη Real του Αντσελότη. Θα είναι δύσκολη χρονιά για την Real Madrid της. Φαίνεται αυτό ήδη από το πρώτο ουσιαστικά δύσκολο παιχνίδι που κλήθηκε να παίξει. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Πολύ σπουδαία ανατροπή της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Θέλτα. Χάνει με 0-2 με το Δουβίκα μάλιστα να σκοράρει για πρώτη φορά, τον δικό μας Δουβίκα, με τη φανέλα της Θέλτα. Αλλά με 3 γκολ στο φινάλε του παιχνιδιού, στο τελευταίο δεκάλεπτο, 2 γκολ του Λεβαντόφσκι και ένα του Ζωάο Κανσέλο, που έχει ξεκινήσει φοβερά ο Πορτογάλος στην περιπέτεια της Μπαρτσελόνα, κατάφερε να κάνει το 3-2 και να πατήσει κορυφή μετά την ήττα της Real Madrid's. Στην Ιταλία είχαμε το 5-5 για την Ίντερ. Τη Μίλαν να επιστρέφει στις νίκες μετά την ήττα της στη βαριέτα της στο ντέρμπι του Μιλάνου. Την Juventus να χάνει με 4-2 από το Σασουόλο σε ένα παιχνίδι όπου έγινε viral το αυτογκόλ του Γκάτι στο φινάλε. Ο οποίος γύρισε την μπάλα στον Σέσνη. Δεν ήταν στην αιστεία του όμως ο τερματοφύλακας Juventus και έτσι επιτεύχθηκε το 4ο γκολ. Με συγχωρείτε. Της Σασουόλο. Η Μπάγκερν στη Γερμανία διέλυσε με 7-0 την Μπόχου, με τον Κέιν να πετυχαίνει και το πρώτο του χατρίκ με τη νέα του ομάδα. Στην Bundesliga γίνεται ωραίο πρωτάθλημα γιατί είναι σε εξαιρετική κατάσταση αρκετές ομάδες και η Στουτγκάρδη του φοβερού Γκυρασί, ο οποίος έχει ήδη 10 γκολ στα πρώτα 5 παιχνίδια στη Γερμανία. Και η Leverkusen, φυσικά τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές για την Μπάγκερν Leverkusen, ο Τσάμπι Αλόνσο. Έχει σε φοβερή κατάσταση και τον Μπονιφάς που έχει φτάσει αυτό στα 6 γκολ, νίκησε με 4-1 τη Χάιντενχάιμ. Ισορροπούν Leverkusen και Bayern στην κορυφή. Υπάρχει πάντα και η Dortmund, υπάρχει και η Λειψία, αρκετές ποιοτικές ομάδες στη Γερμανία. Και στη Γαλλία, είπαμε και προηγουμένως, το παιχνίδι που ξεχώρισε ήταν το Le Classic. Θεωρητικά ντέρμπι ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και τη Marseille, αλλά η Marseille είναι σε άσχημη κατάσταση αγωνιστική και αυτό η Paris το εκμεταλλεύτηκε και νίκησε με 4-0 παρά το γεγονός ότι έχασε νωρίς τον Mbappé λόγω τραυματισμού. Ήταν μεγάλος αγωνιστής ο Γκονζάλο Ράμος αυτό το παιχνίδι, πέτυχε 2 γκολ, τα πρώτα του με την Paris. Παρή έτσι επέστρεψε στις νίκες και στο πρωτάθλημα μετά την ήττα από την Nice με 2-3 την περασμένη αγωνιστική. Η Nice, η οποία παρεμπιπτόντως είναι πρώτη στη Γαλλία, ή για την ακρίβεια ήταν πρώτη, αλλά νομίζω
Σε μια άλλη έκπληξη του γαλλικού πρωταθλήματος έχει περάσει στην πρώτη θέση πλέον η Brest, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, όντως, έχει 13 βαθμούς η Brest, έναντι 12 της Nice και 11 έχει Παρί, όσους και η Μονακό, αλλά ακόμη βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του γαλλικού πρωταθλήματος, όπως σε όλα τα πρωταθλήματα βέβαια, και πάντα η Paris Saint-Germain είναι το φαβορί για να φτάσει σε ένα ακόμη τίτλο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Ήταν η Πρώτο Σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη να είναι εδώ στο μικρόφωνο του NSTV. Θα τα ξαναπούμε πάλι την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Να είστε όλοι καλά και εμείς τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα. Γεια σας, καλό βράδυ.